Βρισκόμαστε τώρα indoor climbing μαζί με τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, την Εύη Χρήστου, την Ράνια Μπούζου και την Πέννη Ρόγκα. Ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά, η ομάδα μετά από 7 αγωνιστικές έχει φτάσει στα 7. Είναι πρώτη, το περιμένατε? Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε θέτοντας στο στόχο κάτι καλύτερο από την περσινή χρονιά. Πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε στο γήπεδο ουσιαστικά βγαίνει προς τα έξω, βγαίνει στους αγώνες και νομίζω με λίγη πίστη και θέληση καταφέραμε να κάνουμε το να είμαστε πρωτοπόροι στη βαθμολογία. Και που ξέρεις, μπορεί να κατακτήσουμε και την κορυφή στο τέλος. Ράγια, σένα πιο δύσκολο ποιο ήταν, το 7 στα 7 για να ρίξεις την κορυφή ή να ρίξεις σήμερα? Θεωρώ ότι ήταν το 7 στα 7. Είδαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά από την αρχή. Δουλέψαμε σκληρά. Θέσαμε κάποιους στόχους σαν ομάδα, μια καλύτερη θέση από ό,τι πέρυσι. Και ελπίζω να δικαιωθούμε. Εύη, σε αυτά τα 7 παιχνίδια, ποιο ήταν το πιο δύσκολο και για ποιο λόγο? Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίσαμε σαν δύσκολα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Προσωπικά δεν ξεχωρίζω κάποιο, γιατί σχεδόν σε όλα κάναμε ανατροπές αρκετά σετ. Τι χρειάζεται για να η ομάδα είναι στην κορυφή, για να μείνει στην κορυφή, και το λέω και στους τρεις? Νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε την προπόνηση που ήδη κάνουμε. Να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Με την ίδια συγκέντρωση. Να ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Υγεία. Να είμαστε συγκεντρωμένες και όλες να έχουμε κοινό στόχο, πιστεύω. Αυτό είναι το σημαντικό σε μια ομάδα. Όλες οι παίκτηρες να θέλουν το ίδιο πράγμα και να δουλεύουν μεθοδικά για τον ίδιο στόχο. Αυτό το ξεκίνημα το περιμένατε με ποια λογική? Γιατί έχετε παίξει με τις καλύτερες ομάδες του πρωτάθλημα. Τις ομάδες ουσιαστικά που θα πηγαίνανε για την πεντάδα τουλάχιστον. Το περιμένατε αυτό το ξεκίνημα? Εγώ προσωπικά το πίστευα. Απλά ίσως δεν πίστευα το σκορ και τα αποτελέσματα με τόσο ξεκάθαρα, ας πούμε, σετ. Νομίζω ότι η σωστή διαχείριση της κάθε νίκης και το να πηγαίνεις από παιχνίδι σε παιχνίδι για να το βλέπεις ξεχωριστά είναι το κλειδί. Το να... Αν μιλήσω για μετά την νίκη με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έπρεπε να διαχειριστούμε σωστά αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί παίζαμε μετά με την ΑΕΚ, μετά με τη Σαντορίνη, είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι υπολογίσιμες. Πάμε κάτω τώρα να μιλήσουμε και κάτι. Πάμε! Ναι. Τώρα που κατεβήκαμε, σωθήκαμε, είμαστε καλά. Να συνεχίσουμε. Θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό, γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι το μεγάλο φαβορί ήταν ο Ολυμπιακός σε αυτό το μάτς και συνολικά στο πρωτάθλημα. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς ή εύκολο μετά από αυτή τη νίκη να το διαχειριστείτε? Συγκεκριμένα σε αυτό το παιχνίδι ο coach μας έδωσε 2 μέρες ρεπό να το χαρούμε. Και όταν γυρίσαμε στην προπόνηση είχαμε 1 πεντάλεπτο ομιλία ότι ως εδώ ήτανε, τώρα πάμε για το επόμενο. Και ήταν τόσο απλό, πραγματικά. Άποψή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβόρι. Απλά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ίσως εμείς ήμασταν πιο έτοιμη ομάδα. Θέλω να ρωτήσω τώρα εσένα, γιατί και η Ράνια το έχει ζήσει με τον κόσμο και η Πέννη έχει ζήσει με τον κόσμο της ΑΕΚ, δηλαδή γεμάτα γήπεδα. Πώς ζεις εσύ αυτό με τον Παναθηναϊκό φέτος? Γιατί πρέπει να είναι η πρώτη φορά για σένα που να ζεις τόσο γεμάτα γήπεδα με κόσμο να στηρίζει στηρίζουν τις παίχτες. Για μένα είναι πρωτόγνωρη εμπειρία. Είναι πολύ ωραία. Νιώθεις τέλεια. Σου δίνει ένα κίνητρο, είναι ο εγγονός παίκτης, ο κόσμος μας. Ο κόσμος πάντα βοηθάει και σου δίνει όθηση μεγάλη. Παίζεις για σένα, για την ομάδα, για τον προπονητή σου και παίζεις και για τον κόσμο. Πάμε λίγο στο κεφάλαιο του προπονητή. Είναι ένας νέος προπονητής σε ηλικία. Δείχνει, έχει όρεξη για δουλειά και δείχνει να έχει καταφέρει σημαντικά πράγματα για το ξεκίνημά του.
Πόσο σας βοηθάει ο προπονητής? Είναι, όπως είπες, νέος προπονητής, αλλά διαχειρίζεται πολύ σωστά την ομάδα από πέρυσι. Δουλεύει το υλικό που έχει και χρησιμοποιεί τις παίκτριες που έχει πολύ σωστά. Καταρχάς του αρέσει να δουλεύει. Δηλαδή, για κάποιες έτοιμες παίκτριες. Και ας πούμε, απλά του ζητήθηκε να διαχειριστεί το υλικό που έχει. Προσπαθεί να βελτιώσει σε κάθε μία στην αδυναμία της, να την κάνει καλύτερη και σαν ομάδα και σαν ενότητες, όπως είμαστε. Ποιο είναι το όπλο της ομάδας? Μια συγκυρία πραγμάτων, πιστεύω. Είναι η χημεία της ομάδας, είναι το προπονητικό team, είναι η διοίκηση που είναι δίπλα μας. Κοινή στόχη. Κοινή στόχη από την αρχή. Είναι πολύ σημαντικό στα ομαδικά κλίματα, θεωρώ εγώ, κοινό στόχος. Να σου περάσουν από την αρχή ότι αυτό είναι, παιδιά, πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί και είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ομάδα, πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε άνθρωπο στην ομάδα που είναι σε κάθε προπόνηση, όλη την προπόνηση. Τώρα που πάμε για διοίκηση. Είναι γνωστό ότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει τεράστια προβλήματα. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει ο Παναθηναϊκός. Έχουν όλοι. Πόσο κοντά είναι η διοίκηση και πόσο πολύ έχει βοηθήσει αυτή την προσπάθεια? Προσωπικά τα βλέπω όλα τέλεια. Η διοίκηση μας στηρίζει πάρα πολύ. Δεν μας λείπει κάτι. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιες αδυναμίες αυτή τη στιγμή διοικητικά. Ο Παναθηναϊκός, αυτό το τμήμα ειδικά, είναι συνηθισμένο σε τίτλους. Και αναγκαστικά ο κόσμος κάποια στιγμή θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. Όταν ήρθατε, το είχατε αυτό άγχος και υπάρχει αυτό το άγχος ότι πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα, αν όχι φέτος, σύντομα. Σίγουρα είναι πολύ βαριά η φανέλα της συγκεκριμένης ομάδας και πόσο μάλλον του Παναθηναϊκού. Το τμήμα αυτό είναι το πιο ιστορικό στο γυναικείο βόλεϊ στην Ελλάδα. Έχει τους περισσότερους τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα. Και τους περισσότερους στον Παναθηναϊκό, στον Εραστέχνη. Και, ναι, και κάποια στιγμή από πέρυσι είχε μπει ο στόχος ότι βήμα-βήμα η ομάδα πρέπει να καταλήξει εκεί που της αρμόζει, εκεί που ήτανε μάλλον. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Μπορεί και φέτος. Μπορεί και φέτος. Εγώ χαίρομαι που είμαι, αποτελώ μέλος αυτής της προσπάθειας που γίνεται. Τώρα για φέτος του χρόνου δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό που θα γίνει, αλλά θέλω κι εγώ από τη μεριά μου να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή. Τώρα πες μου τι να πω, τα έχουν πει όλοι. Εγώ έχω παίξει μόνο ως αντίπαλη παλαιότερα με τον Παναθηναϊκό. Νιώθω τιμή που ανήκω πλέον σε αυτή την ομάδα. Σαν πιο μικρή ηλικιακά το έβλεπα σαν όνειρο. Ελπίζω να επιστρέψει στην κορυφή αυτό. Πιστεύω ότι αξίζει αυτή την ομάδα και αξίζει την προσπάθεια που έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι, η διοίκηση, το προπονητικό team, αθλήτες, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει φέτος, τουλάχιστον όταν έχει γίνει φέτος, έχει γίνει χρόνο. Και κάτι που θα θέλατε να πείτε ένα τελευταίο πιο πολύ στον κόσμο που σας στηρίζει? Ευελπιστούμε να καταφέρουμε να τους χαρίσουμε κάτι, να μας στηρίζει, να είναι γεμάτο το γήπεδο. Τους θέλουμε πάντα δίπλα μας, είτε σε εύκολα είτε σε δύσκολα παιχνίδια, γιατί τα κάτω ψέματα παίζουν σημαντικό ρόλο. Και εύχομαι να τους ανταμείψουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να τους ευχαριστήσουμε κιόλας και για τα εκτός παιχνίδια που μας έχουν στηρίξει.